Αυστηρό μήνυμα, λέξη καλοκαιρινού, προ το Υπουργείο Υποδομών και σε όσου αμφισβητούν το ιδιοκτησιακό καθεστώ του Δήμου Ηρακλείου, έκταση φιλέτων του αεροδρομίου Ηρακλείου, η οποία πρόκειται να αξιοποιηθεί προ όφελο τη τοπική κοινωνία μετά τη δημιουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Τα πράγματα είναι αρκετά σαφή, η βάση, η νομική είναι δεδομένη. Πάνω σε αυτή τη βάση περιμένουμε ότι θα συζητήσουμε, ε, χωρί επιπολαιότητα και χωρί πυροτεχνήματα από καμία μεριά. Το 34,12% της έκτασης ανήκει στο Δήμο Ιρακλείου, δήλωσε ο Αλέξης Καλοκαιρινός, μετά τις δηλώσεις Βόμβα του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ο οποίος απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Χάρη Μαμουλάκη, δεν αναγνωρίζει η διοκτησία του Δήμου Ηρακλείου Ωστόσο, σημείωσε ότι δεν υπάρχουν προηλυμένε αποφάσει και ότι στα μέσα Σεπτεμβρίου θα συγκαλέσει σύσκεψη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Βάσει αυτή τη τεκμηρίωσης, το 34,12% τη έκταση ανήκει στον Δήμο Ηρακλείου. Στο έγγραφο το οποίο είδα και που μάλλον είναι τμήμα των εγγράφων τα οποία κατετέθησαν αναφέρονται μια κήρυξη επαλωτρίωσης το 35 και μια κήρυξη απαλωτρίωση το 55. Πρόκειται για την ίδια ακριβώ έκταση. Άρα λοιπόν θα ήταν αστείο και ελπίζω αυτό να μην συμβεί ε, από την πλευρά τη πολιτεία να αθρίσει τα εμβαδά των δύο απαλωτριώσεων. Συνεπώ καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ σοβαροί σε αυτήν την συζήτηση. Όπω έκανε σαφέ ο Αλέξη Καλοκαιρινό, ο Δήμο Ηρακλείου διαθέτει στοιχεία που τεκμηριώνουν το διοκτησιακό καθεστώ του Δήμου Ηρακλείου στην επίμαχη έκταση του αεροδρομίου, καλώντα του εμπλεκόμενου φορεί να συζητήσουν με σοβαρότητα και χωρί πυροτεχνήματα. Τα οποία προκαλούν σύγχυση στην τοπική κοινωνία. Διότι μία απαλωτρίωση έχει ένα συγκεκριμένο χρόνο 18 μηνών για να συντελεστεί. Από τη στιγμή που δεν συντελείται, η απαλωτρίωση αυτή δεν ισχύει. Σύμφωνα με τον πίνακα, το σύνολο των εκτάσεων που απεικονίζονται εκτιμάται σε 2.573.400 στρέμματα. Εκ τη μελέτη προκύπτουν εξ αυτών. 2.219.774 τετραγωνικά μέτρα είναι ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνική Άμυνα, βασικά είναι Υπουργείο Εθνική Άμυνα δηλαδή, 253 περίπου τετραγωνικά μέτρα είναι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τα άλλα άγνωστη προέλευση. Γι' αυτό το ΙΠΕΔ θα διερευνήσει περαιτέρω το ιδιοκτησιακό καθεστώ. Δεν μπορούμε να μιλάμε για παλωτριώσει που κηρύχθηκαν, αλλά δεν συντελέστηκαν ποτέ, είπε με νόημα ο Αλέξη Καλοκαιρινό. Τονίζοντα την ανάγκη να προηγηθεί τη σύσκεψη στο αεροδρόμιο συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών στη Λότζια το Σεπτέμβριο. Η τότε κοινότητα Αλικαρνασού, Δήμο Αλικαρνασού, α, α, έχει την κυριότητα των κληροτεμαχίων πάνω στα οποία δημιουργήθηκε το αεροδρόμιο. Ο Χάρης Μαμουλάκης έκανε λόγο για απαξίωση της τοπικής κοινωνίας και για συνεχείς κυβερνητικές ανακολουθίες στο ζήτημα της αξιοποίησης της έκτασης του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης. Από τις κινήσεις του Υπουργείου φαίνεται ξεκάθαρα ότι απομειώνεται την έκταση παρέμβασης από τα 3.000 στρέμματα στα περίπου 1.000, δηλαδή στα εντός του αερολιμένα, εντός περιφράξεως αερολιμένα. Αν αυτό ισχύει, αντιλαμβάνεστε τον κίνδυνο που εμφυλοχωρεί. Χθε το απόγευμα, ο Δήμαρχο Ηρακλείου συναντήθηκε στην Αθήνα με τον Υφυπουργό Αρμόδιο για Θέματα Υποδομών, Νίκο Ταχιάου όπου βρέθηκε στο επίκεντρο του έργου του ΒΟΑΚ, καθώ και η ανάγκη να τρέξουν οι αναγκαίε παρεμβάσει ώστε να αποφευχθεί η διχοτόμηση περιοχών με τον νέο ΒΟΑΚ. Από την άλλη μεριά και οι δύο πλευρές δέχονται ότι αυτό δεν μπορεί να επιβαρύνει ε, σε ό,τι αφορά την λεγόμενη παράκαμψη πόλη του Ηρακλείου και ότι πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές ώστε εν τέλει ο Δήμος να ωφεληθεί από αυτό το έργο στην καθημερινότητά του,